Βρισκόμαστε στη μέση της πρώτης εβδομάδας επαναλειτουργίας των σχολείων. Μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης θεωρητικά και πρακτικά θα πρέπει να είναι η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Δυστυχώς, όπως λέγαμε και χθες, όπως λέμε και από νωρίς σήμερα, το Υπουργείο Παιδείας δεν φρόντισε, παρότι γνώριζε από την επιστημονική κοινότητα ότι η μετάλλαξη όμικρον μεταδίδεται με ραγδαίους ρυθμούς και το πάρα πολλοί κόσμος θα κολλήσει είτε με ελαφρά συμπτώματα είτε και χωρίς καθόλου συμπτώματα. Οπότε με αυτό το δεδομένο, με το άνοιγμα των σχολείων που αποτελεί μια απόφαση της κυβέρνησης να μην μείνουν τα σχολεία κλειστά, θα έπρεπε να προβλέψει τουλάχιστον ένα μίνιμουμ αριθμό προσλήψεων τριμηνιαίων εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλύψει τα κενά που έχουν δημιουργηθεί από την περασμένη Δευτέρα με τους δασκάλους και τους καθηγητές που είτε έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό είτε έχουν τεθεί σε καραντίνα εξαιτίας εντοπισμού θετικού κρούσματος στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Και είναι κάποιες χιλιάδες. Λέγαμε ότι την πρώτη μέρα εντοπίστηκαν 5.700 ή 5.900 σύμφωνα με τους υπολογισμούς. Χθες από τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στις σχολικές κοινότητες, τα 1.000 σύμφωνα πάντα με τους υπολογισμούς αφορούν τους εκπαιδευτικούς. Και έλεγα ότι υπάρχει ένα θέμα, διότι τα σχολικά τμήματα κλείνουν εφόσον νοσεί ο εκπαιδευτικός. Δεν κλείνουν αν νοσούν, αν έχουν εντοπιστεί τα παιδιά θετικά, διότι εξακολουθεί να υπάρχει στο υγειονομικό πρωτόκολλο το 50-1. Υπάρχουν πάρα πολλές όμως περιπτώσεις που εντοπίζονται σε πολλά σχολικά τμήματα κρούσματα και βάσει των νέων υγειονομικών πρωτοκόλων του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Υγείας, όταν εντοπίζεται ένα κρούσμα σε ένα σχολικό τμήμα, τα παιδιά τότε πρέπει να υποβληθούν σε δύο rapid test. Και για να κάνεις το rapid test δωρεάν, θα πρέπει να στηθείς στην ουρά έξω από κάποια μονάδα του κινητή του ΕΟΔΗ, η οποία δεν λειτουργεί και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά για λίγες μόνο ώρες ουσιαστικά. Αλλιώς, για να στείλεις το παιδί στο σχολείο και για να δεις πρωτίστως αν είναι θετικό ή όχι στον κορονοϊό, θα πρέπει να περάσεις από το φαρμακείο για να κάνεις το rapid test και να το δηλώσει στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ο φαρμακοποιός. Και αυτό έχει ένα κόστος από 6 έως 10 ευρώ σύμφωνα με τη διατίμηση που έχει επιβάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο κύριος Παναγιώτης Κατηφές είναι πρόεδρος της ανώτατης, μάλλον είναι, δεν ξέρω αν είστε ακόμη πρόεδρος, σίγουρα είστε εκπρόσωπος της ανώτατης Συνομοσπονδίας Μαθητών Ελλάδας. Καλημέρα κύριε Κατηφέ. Καλή σας ημέρα. Είμαι ο πρόεδρος όμως. Είστε ο πρόεδρος, συγγνώμη λοιπόν, γιατί είχα την εντύπωση ότι αλλάξατε σύνθεση στο διοικητικό σας συμβούλιο. Ζητώ συγγνώμη. Κανένα πρόβλημα. Θα ήθελα να μας πείτε λοιπόν πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα αυτό που περιέγραψα στην εισαγωγή μου. Συνολικά όλη η εισαγωγή σας νομίζω απηχεί την αγωνία που έχουν σήμερα χιλιάδες γονείς. Και απηχεί την αγωνία που έχουν χιλιάδες γονείς, γιατί ξέρετε, εμείς οι γονείς είμαστε οι πρώτοι που πραγματικά θέλουμε ανοιχτά τα σχολεία. Αλλά θέλουμε τα σχολεία ανοιχτά με ουσιαστικά μέτρα προστασίας και για την υγεία των παιδιών μας και για την ασφάλειά τους, αλλά και για την ίδια την μορφωτική διαδικασία. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι οι περίπου 4.500 προσλήψεις τρίμηνων προσέξτε το, εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν ανακοινωθεί αυτή την περίοδο, είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό, γιατί και προ-κορονοϊού ή αν το θέλετε και πρώτη σε όμικρον, αυτή τη στιγμή έχουμε στα σχολεία 9.500 οργανικά κενά εκπαιδευτικών. Δηλαδή 9.500 εκπαιδευτικοί λείπουν ανεξάρτητα από το αν νοσούν. Ναι. Είτε νοσούν, είτε γιατί έχουν συνταξιοδοτηθεί, είτε γιατί βρίσκονται σε κάποιες άδειες που εγκυμοσύνης. Γιατί είναι τα κενά που δεν έχουν καλυφθεί για να συμπληρωθεί το ωράριο. Άρα καταλαβαίνετε ότι και με τις απουσίες που θα υπάρχουν, και πραγματικά είναι σταγόνα στον ωκεανό. Ένα το ζητούμενο, δεύτερο το ζητούμενο. Κοιτάτε, δεν μπορούμε να μιλάμε για ουσιαστικά μέτρα για την πανδημία εάν δεν έχουμε μαζικές προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, αραίωση των μαθητών στην τάξη και συχνό τεστ στα σχολεία με ευθύνη του κράτους. Πραγματικά περιγράψατε ένα ζήτημα που καίει τους γονείς. Οι γονείς έχουν βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να στέλνουν το παιδί του σχολείο. Και το λέμε αυτό όχι μόνο με τα τεστ,
Γιατί κοιτάτε να δείτε, είναι ζήτημα το ότι οι δημόσιες δομές για να κάνει ένας μαθητής τεστ λειτουργούν απαγορευτικές ώρες για μας, τους γονείς. Λειτουργούν κυρίως πρωινές ώρες, που σημαίνει ότι ένας γονέας ή δεν θα πρέπει να πάει στη δουλειά του ή να μην στείλει το μαθητή στο σχολείο για να μπορεί να κάνει τεστ. Μάλιστα, χαρακτηριστικά να σας πω ότι εχθές σε κινητοποίηση που έγινε από ομοσπονδίες γονέων, από εκπαιδευτικούς στο Υπουργείο Παιδείας και σε συνάντηση, συγγνώμη, στο Υπουργείο Υγείας και σε συνάντηση που έγινε με τον Υπουργό, ο Υπουργός το αναγνώρισε αυτό ως πρόβλημα και δεσμεύτηκε ότι σε ορισμένες περιοχές θα κοιτάξει οι μονάδες του ΕΟΔΗ να λειτουργούν και απόγευμα. Εμείς λέμε ότι εδώ πρέπει να ενισχυθούν οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ με προσωπικό, με μέσα, ώστε πραγματικά να μπορούν οι μαθητές να κάνουν το τεστ. Επίσης, επιτέλους, αυτό που λέμε επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας. Έχουμε μια πανδημία. Γιατί ένας μαθητής με ένα χαρτί από το σχολείο του και με το ΆΜΚΑ του να μην μπορεί να πηγαίνει, αφού υποτίθεται έτσι λέει το υγειονομικό πρωτόκολλο, σε οποιοδήποτε, εάν δεν μπορεί σε μονάδα του ΕΟΔΗ ή εκεί πέρα που γίνονται, σε δημόσια δομή που γίνεται δωρεάν τα τεστ, να μπορεί να πηγαίνει σε οποιοδήποτε ιδιωτικό κέντρο κάνει τεστ, σε οποιοδήποτε φαρμακείο και να μην το πληρώνει. Ναι. Γιατί θα δικαιολογείται από το ΆΜΚΑ του, θα δικαιολογείται ότι είναι μαθητής ο οποίος έχει κρούσμα στην τάξη και αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο. Εμείς λέμε ότι. Ένα rapid ή δύο rapid προβλέπει το πρωτόκολλο όταν εντοπίζεται κρούσμα στην τάξη. Το πρωτόκολλο προβλέπει δύο rapid για τους ανεμβολίαστους μαθητές. Για τους ανεμβολίαστους. Για τους εμβολιασμένους μαθητές προβλέπει καθημερινό self-test. Α, για τους εμβολιασμένους, αλλά, έτσι. Ναι, ναι, αλλά κοιτάτε και εδώ. Αλλά είναι ένα μικρό, θέμα μικρό το ποσοστό τώρα των εμβολιασμένων παιδιών, έτσι, μέχρι στιγμής. Περίπου 4 στους 10 στη δευτεροβάθμια και 3 στους 10 στην πρωτοβάθμια, γιατί υπάρχει και αυτό το πρόβλημα με τα ραντεβού, ειδικά στις μικρότερες ηλικίες που έχουν καθυστερήσει. Άρα, για να καταλάβω, αν υπάρχει ένα θετικό κρούσμα μέσα σε ένα σχολικό τμήμα, οι εμβολιασμένοι μαθητές υπόκειται σε self-test, ενώ οι ανεμβολίαστοι σε δύο rapid test. Και ένα ποσοστό 20-30% και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι σήμερα εμβολιασμένο. Αυτό μου λέτε, έτσι. Από τους μαθητές. Λίγο περισσότερο είναι στη δευτεροβάθμια που είναι μεγαλύτερες ηλικίες. Που είναι μεγαλύτερα τα παιδιά. Εντάξει, είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Τα περισσότερα παιδιά είναι ανεμβολίαστα, άρα οι γονείς πηγαίνουν για rapid test. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι. Και κοιτάτε εδώ να δείτε κι άλλο ένα ζήτημα σε αυτό που λέμε τις παλινοδίες της κυβέρνησης. Με το καινούργιο πρωτόκολλο που άνοιξαν τώρα τα σχολεία, πολύ σωστά. Και οι εμβολιασμένοι μαθητές καλούνται να κάνουν self-test. Εμείς το ζητούσαμε από την αρχή της χρονιάς. Επί τρεις μήνες υπήρχαν μαθητές οι οποίοι ήταν εμβολιασμένοι και καλώς κατά τη δική μας άποψη και οι οποίοι πήγαιναν χωρίς να υπόκεινται σε κανένα τεστ. Μάλιστα. Και όλοι ξέρουμε ότι ένας μαθητής ο οποίος είναι εμβολιασμένος και μπορεί να μεταδώσει και μπορεί έτσι να κολλήσει κορονοϊό. Βέβαια. Γιατί έπρεπε να περάσουν τρεις μήνες, ας πούμε, για να δικαιούνται. Άρα, ξέρετε, εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι διαχείριση της πανδημίας, βάζοντας την υγεία, τη μόρφωση, την ασφάλεια των παιδιών μας στο κόστος, στη μέγενη του κόστους, δεν μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Δεν μπορεί να έχουμε διαχείριση της πανδημίας με μία μάσκα. Να σας πω και κάτι. Τώρα γίνεται σύσταση για διαφορετικού τύπου μάσκες να φορούν οι μαθητές. Το κόστος αυτό ποιος το καλύπτει? Ναι, υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα και το λέμε εξ αρχής ότι όταν θες να έχεις ανοιχτές τις εκπαιδευτικές, τις οικονομικές δραστηριότητες, θα πρέπει να είσαι σε θέση να τις στηρίξεις και να μην απαιτείς το κόστος που προκύπτει να είναι και εκείνο θέμα ατομικής ευθύνης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατηφέ, για αυτή την συνομιλία.